Η Μαρία, αφού από κάποια τεστ που είχε περάσει νωρίτερα στην τρίτη τάξη του δημοτικού είχε διαφύγει, γιατί το στατιστικό λάθος γίνεται εύκολα. Πολύ νωρίς, από 12 ετών, κάνει τα δειλά του βήματα στην κατηγορία των παμπέδων, στα αγωνίσματα 110 εμπόδια και μήκος. Αργότερα στην πρώτη ηλικίου θα νικήσει στα 300 μέτρα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η προς τον Όλυμπο πορεία του. Νικάει στους παιδες, στους έφηβους και γίνεται πρωταθλητής Ελλάδος σε ηλικία 18 ετών. Πρωτόγνωρα πράγματα. Έκτοτε αποτελεί ένα υπόδειγμα αθλητή. Γιατί εκτός από το πείσμα και την ταχύτητά του, διακρίνεται για τη σύνεση και τη μετριοφροσύνη του. Είναι το μέτρο του Έλληνα, του καλού καγαθού των αρχαίων. Έφτασε τόσο ψηλά χάρη στη σκληρή δουλειά και την υπομονή του όλα τα περασμένα χρόνια. Ολόκληρες ώρες προπονιέται είτε στην Αμαλιάδα, είτε στον Πύργο, είτε στην Αθήνα, είτε στην Καλαμάτα, είτε στην Κύπρο, έχοντας αντιμέτωπο μόνο το ταρτάν και τις άψυχες κερκίδες. Όντας φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου στο τμήμα επιχειρησιακής έρευνας και μάρκετινγκ, γνωρίζει πολύ καλά πώς να καταστρώνει τα σχέδιά του. Γιατί προτίμησε το στίβο, το εξηγεί ο ίδιος. Ήθελα να ασχοληθώ με ένα σπορ όπου θα ήμουν απόλυτος κυρίαρχος του εαυτού μου. Αυτός που θα έφταιγε για την αποτυχία. Αυτός που θα καρπωνόταν την επιτυχία. Μέσα σε 5 χρόνια κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του στα 400 εμπόδια κατά 1 δευτερόλεπτο και 65 εκατοστά. Χάος ανάμεσα στο χρόνο. Από 49-82 το έφτασε 48-17 σε ηλικία μόλις 24 ετών. Σε ένα αγώνισμα πολύ τεχνικό που απαιτεί μεγάλη εμπειρία, επιδεξιότητα, ταχύτητα και δύναμη. Του πάει πολύ η Γαλλία. Γιατί το 1998 στη μικρή πόλη Ανσί είχε βγει παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων. Σας θυμίζω ότι ο Περικλής είναι ο πρώτος Έλληνας από το 1983 που γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα που προκρίνεται σε έναν τελικό. Αυτό δεν το είχε καταφέρει ούτε ο Βαμβακάς ούτε ο Καλογιάννης. Θυμίζω ακόμη πως το 1999 στη Σεβίλη ήταν στον προκριματικό και το 2001 στο Έντμοντον του Καναδά στον ημιτελικό. Από τότε παρακολουθούμε την πορεία του και αναμέναμε την εξέλιξή του. Θα πάμε όμως στο Παρίσι. Με τις λίγες γνώσεις που έχω, νομίζω πως την καλύτερη κούσα του ο Περικλής την έκανε στα ημιτελικά. Ο ίδιος μιλώντας στο τέλος την αποκάλεσε δυνατή κούσα. Θυμίζω πως έκανε χρόνο 48-17, νέο πανελλήνιο ρεκόρ και τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Στον ημιτελικό τον ξεπέρασε μόνο ο φοβερός Σάντσες. Εκεί νίκησε και τον Αμερικανό Γούντι που έμελε να πάρει τη ρεβάνς στον τελικό. Είχε πει την επομένη ο Περικλής: «Θέλω πολύ να μοιάσω του Μάντικα και του Τζιορτζή. Πιστεύω πως θα τους ξεπεράσει». Το 2004 είναι κοντά. Όλοι εδώ πιστεύουμε πως το όνομά του θα γραφτεί δίπλα στο πάνθεον των Ολυμπιονικών της πατρίδας μας. Του Τσικλητήρα, του Σπύρου Λούι, του Γιώργου Ρουμπάνη, του Παπαγιωργόπουλου, του Σταύρου Τζιορτζή. Για να αντιληφθείτε το ήθος και την προσωπικότητά του, θα διαβάσω μία δήλωσή του μετά τον τελικό. Θα έλεγα ότι δεν ήταν η τέλεια κούρσα. Σε έναν τόσο αγώνα όμως έχει αυτό μικρή σημασία. Είχα καθαρό μυαλό, αλλά ένα λαθάκι στο 6ο και 7ο εμπόδιο έπαιξε το ρόλο του. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Μαζί με τη Μαρία Σωτηρακοπούλου ακολουθήσαμε μια στρατηγική και ένα πλάνο προπόνησης χωρίς τερματισμούς και η δουλειά φάνηκε εδώ. Ευχαριστώ τους Έλληνες φιλάθλους, γιατί ξέρω ότι περίμεναν κάτι καλό από μένα.
Ο Περικλής έχει κι άλλα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν, όχι μόνο ως αθλητή, αλλά και ως άνθρωπο, όπως προείπα. Είναι ο αθλητής που πηγαίνει αντίθετα στο ρεύμα και στις ευκαιριακές επιλογές. Παρέμεινε πιστός στον άνθρωπο που τον ανακάλυψε, τη Μαρία Σωτηρακοπούλου, τη γυμνάστριά του στο Γυμνάσιο Λεχενών, με την οποία συνεχίζει να προπονείται συνήθως διαλληλογραφίας, αν και του έγιναν πολλές προτάσεις. Για να αλλάξει εννοείται. Ο ίδιος αναγνωρίζει τη συμβολή της Μέρης, όπως την αποκαλεί, στην εξέλιξή του. Το φορμάρισμά του στην κατάλληλη στιγμή οφείλεται στη Μέρη. 5 χρόνια εφαρμόζουν το ίδιο πρόγραμμα και πάντα τους βγαίνει η κορύφωση εκεί που θέλουν. Αυτή ξέρει άριστα τη δομή και λειτουργία του σώματός του. Και αυτός ξέρει τον τρόπο προπόνησής της. Λίγο πριν τελειώσω. Θα σας διαβάσω ολίγα αποσπάσματα από αυτά που έγραψε στη Sport Time λίγες μέρες αφότου είχε κάνει το κατορθωμά του. Προσέξτε. 7 και 10 το πρωί ξύπνησα. Τουλάχιστον κοιμήθηκα 5-6 ώρες χωρίς διακοπές. Πώς είναι ο καιρός, συννεφιά και πολύ βροχή. Πολύ ωραία. 10:30. Ήρθε η Μέρη. Ένα μικρό ζέσταμα με διατάσεις πίσω από το κτίριο που έμενα και συζήτηση για να χαλαρώσουμε και οι δύο. Ώρα 1. Δωμάτιο, ντους και ζεστά ρούχα. Επικοινωνία με την οικογένειά μου για καλή επιτυχία. 7:30 το απόγευμα. Αναχώρηση με το τρένο για το στάδιο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι εδώ. Δεν βρέχει, όμως κάνει κρύο και έχει πολλή υγρασία. 8:15. Κάνει κρύο. Θέλει καλό ζέσταμα. Ας ξεκινήσω από τώρα. Ο Σάντσες είναι πολύ συγκεντρωμένος. Ο Γούντι πολύ χαλαρός, όπως του σέβεται. Ο Τόμψον δεν χαμογελάει, είναι αγχωμένος. Ο Χέρμπερτ πολύ σίγουρος μου φαίνεται. Είναι γιατί έπεσε στο πρώτο-τελευταίο εμπόδιο. Ο Ρουόλινσον δεν μου φαίνεται και πολύ καλά. Θα είναι πολύ κουρασμένος. Είχε και το πρόβλημα. Ο Αλ Νούμπι μάλλον θα συμπληρώσει τη σειρά. Τρέχει και στο πρώτο διάδρομο και δεν τον ευνοούν. Ώρα 9, ανοίγματα. Είμαι πολύ καλά.